Μακριά από τους τηλεοπτικούς και φωτογραφικούς φακούς και χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων, η αστυνομία πραγματοποίησε από νωρίς το πρωί επιχείρηση απομάκρυνσης των περίπου 2.000 οικονομικών μεταναστών που βρίσκονταν στην Ιδωμένη και είχαν καταλάβει τη σιδηροδρομική γραμμή από τις 18 Νοεμβρίου. Όπως υποσχέθηκε ο κύριος Μουζάλας, έτσι έγινε και πραγματικά έτσι να κάνουν και οι υπόλοιποι υπουργοί. Αποσυμφορήθηκε το μέρος, ήδη πέρασε η πρώτη αμαξοστοιχεία. Κάναμε μια επέμβαση χωρίς να υπάρχει το παραμικρό. Το παραμικρό. Και αυτό είναι στα θετικά. Η αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν περίπου 400 αστυνομικοί, ξεκίνησε στις 7.30 το πρωί. Η περιοχή αποκλείστηκε σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων και δεν επετράπησε κανέναν να πλησιάσει. Μάλιστα, δύο δημοσιογράφοι και δύο φωτορεπόρτερ που βρέθηκαν νωρίς το πρωί στην Ιδωμένη για να καλύψουν το ρεπορτάζ, προσήχθησαν όταν αρνήθηκαν να απομακρυνθούν από το σημείο. Νωρίτερα κατέγραψαν τις εικόνες που βλέπετε, τις τελευταίες πριν την έναρξη της επιχείρησης. Αυτό που λέω ως τώρα είναι ότι η Ιδωμένη είναι η ντροπή της Ελλάδας και η ντροπή της Ευρώπης. Σήμερα σε αυτή την ντροπή γράφτηκε μια νέα σελίδα, η σελίδα της φήμωσης του τύπου. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται σε κράτη δημοκρατικά, κατά τη γνώμη μου. Έτσι και μου θύμισαν άλλες εποχές προσωπικά εμένα. Αρχικά αναχώρησαν από την Ιδωμένη για την Αθήνα 13 λεωφορεία με οικονομικούς μετανάστες, ακολούθησαν άλλα 16 και η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με την αναχώρηση άλλων περίπου 500 μεταναστών. Σύμφωνα με την αστυνομία, η διαδικασία κύλησε ομαλά, ενώ μετά από μεμονωμένες αντιδράσεις έγιναν προσαγωγές περίπου 10 ατόμων, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθησαν ελεύθεροι και αναχώρησαν για την Αθήνα. Και η τοπική κοινωνία θα ηρεμήσει, όπως από χθες που είχα συνάντηση μαζί με τους κατοίκους της Ιδωμένης. Τους είπα να κάνουν υπομονή και όντως θα ηρεμήσουμε, αλλά επαναλαμβάνω, δεν θέλουμε να γίνει το ίδιο ερχόμενοι κάποιοι με εθνικότητες οι οποίοι δεν θα μπορούν να περάσουν. Ο μόνος δημοσιογράφος που κατάφερε να μπει στο χώρο ήταν ο Βρετανός Όσκαρ Βέμπ της Telegraph, ο οποίος και περιγράφει. Police were going around, you know, asking people to get out of their tents. People were generally complying. Most people had their baggage, you know, their bags, their sleeping bags with them ready to go. So it wasn't that dramatic. I mean, I think the police numbers suggested the police thought it might get violent, but it was largely peaceful from what I saw. Στον χώρο που ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση, επιτράπει επίσης η είσοδο σε ιατρικές ομάδες μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες προσέφεραν βοήθεια σε μετανάστες και πρόσφυγες που βρίσκονταν στην Ιδωμένη. Θα μπούμε να μοιράσουμε τρόφιμα, πήραμε εντολή, ήδη σε αυτούς που κατεβαίνουν για Αθήνα, αλλά και στα λεωφορεία που έρχονται με Σύρους, Αφγανούς και Ιρακινούς για να περάσουν τα σύνορα. Όλα κύλησαν ομαλά, δεν υπήρξαν εντάσεις και οι πρόσφυγες, ήταν πρόθυμοι στο να φύγουν. Μετά το τέλος της επιχείρησης, δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία η σιδηροδρομική γραμμή και επετράπη διακίνηση φορτίων αλλά και επιβατών, ενώ οι υπηρεσίες του Δήμου Παιωνίας καθάρισαν το χώρο στο κέντρο προσφύγων. Η γραμμή άνοιξε, μπήκαν τρία τρένα στην Ελλάδα, ένα με ζάχαρη, ένα με χημικά και ένα της Κόσκο που έχει φύγει ήδη για Αθήνα. Τι ζημιά είχατε πάθει όλο αυτό το καιρό οι πελάτες σας, κύριε Σαχπελίδη? Οι πελάτες ακόμα το νούμερο δεν το έχουν βγάλει, πόσο είναι το ποσό το ακριβώς, σαν μεταφορικές γύρω στο 1.200. Τώρα ανεβαίνει ένα τρένο με κενά βαγόνια. Για να πάρει κόσμο, με 4 βαγόνια, έφυγε 1:10 από τη Θεσσαλονίκη, σε καμιά ώρα θα είναι στον... Θα περάσει δηλαδή επιβατική αμαξοστοιχεία. Ναι, για να πάρει κόσμο. Η σιδηροδρομική γραμμή Ελλάδα Σκοπίων τελούσε υποκατάληψη επί 21 μέρες από τις 18 Νοεμβρίου, οπότε και τα Σκόπια απαγόρευσαν τη διέλευση οικονομικών μεταναστών από τα σύνορά τους.